όταν δεν μπορεί να πει στο 40% τη Κεντρική του Επιτροπή. Πώς θα πει του απόξω. Δεν είναι έτσι. Δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί οι ίδιοι αυτοί που μέσα βάζουν ενστάσεις, είχαν διαφορετικές λογικές κτλ., θα είναι οι πρώτοι που θα προσπαθήσουν να πείσουν την κοινωνία. Έτσι λειτουργούν τα κόμματα. Έχουμε συνηθίσει σε ένα άλλο μοντέλο κομμάτων, όπου ο αρχηγός κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Σήμερα που επιστρέφει η πολιτική είναι μια ευκαιρία, γιατί επιστρέφει η πολιτική. Ο κόσμος μιλάει. Δεν ξέρω εσείς. Και βλέπουν και ενδιαφέρον και πολύ και ειδήσεις βλέπουν. Πολύ παραπάνω. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα αλήθεια. Λοιπόν που επιστρέφει η πολιτική, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να επιστρέψουν και τα κόμματα ως θεσμοί δημοκρατίας. Ένας οργανωμένος τρόπος δηλαδή λειτουργίας μέσα στην κοινωνία. Και άρα πρέπει να συνηθίσουμε ότι μέσα στα κόμματα μπορούμε να συζητάμε. Μπορούμε να διαφωνούμε και μπορούμε να καταλήγουμε. Κοίταξε να δεις πάρα. Σε βασικές επιλογές όπως αυτή με, δείτε, το, δείτε, με λοιπόν, τη συμφωνία έχουμε τη, μια πλευρά του κόμματος. Έχουμε το 1/3 περίπου που λένε ξεκάθαρα ότι διαφωνούν με αυτές τις επιλογές. Πρέπει να σας απασχολήσει. Υπάρχει λίγο μια διαφωνία που είναι, προέρχεται από το παρελθόν. Και είναι η διαφωνία στη στρατηγική. Ναι. Πώς πάμε το επόμενο διάστημα. Ευκαιρία, κάτσε εδώ, κάτσε, περίμενε να μας απαντήσεις. Την είχαμε από το συνέδριο του κόμματος. Ασκήθηκε και κριτική πολύ μέσα στην Κεντρική Επιτροπή από ό,τι διαβάζουμε. Ότι έχετε 500 μνημονιακούς νόμους, τους οποίους είχατε πει θα τους καταργήσετε, με έναν ή με πολλούς νόμους. Αυτό θα γίνει. Δύσκολο. Αυτό θα γίνει μέσα στην πορεία του χρόνου. Αυτό θα γίνει μέσα στην πορεία του χρόνου. Δεν μπορεί σε μία μέρα να. Και αν καταργήσει όλους αυτούς, να επιστρέψουν οι προηγούμενοι. Έλα που μερικοί δικοί σου όμως λένε ότι την επόμενη μέρα θα τους καταργήσουν. Εκείνοι είχαν ένα πύχη ψηλά. Παρ' όλα αυτά. Ίσως εκεί βασίζεται και η κριτική που είχατε, έτσι δεν είναι. Βασίζεται σε πράγματα. Η συμφωνία καταρχήν, και αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο που βάζουμε στην κουβέντα. Πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς με το λαό τι ακριβώς είναι και η συμφωνία και προσπαθήσαμε και σε όλη τη διαπραγμάτευση για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά να περιγράψουμε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης. Γιατί η κοινωνία πρέπει να ξέρει. Δεν μπορεί να. Είναι σε ένα μαύρο σκοτάδι το τι πραγματικά συμβαίνει στην Ευρώπη αυτές τις μέρες. Για να τη χρειαστείς δίπλα σου όπως θέλουμε εμείς, πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Με αυτή την έννοια, η ειλικρινής απάντηση είναι ότι η συμφωνία έχει και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Αλλά έτσι είναι ένας συμβασμός. Έτσι είναι μια διαπραγμάτευση. Τα μονομερή, ας πούμε, ότι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που ονομάζετε με νομερή. Ναι, ή κομμάτια από τις ιδιωτικοποιήσεις με τις οποίες έχουμε ιδεολογική και πολιτική αντίθεση. Και τα αποτελεί πλεονάσματα, θα είπε, που θα θέλαμε πιο μικρά και δεν φαίνεται. Θα θέλαμε μηδενικά πλεονάσματα για να μπορέσει να δοθούν χρήματα για δημόσιες επενδύσεις, για να ανακάμψει η οικονομία. Κύριε Κορονάκη, να σας πω κάτι. Εγώ μου δίνεται η εντύπωση ότι και η Ευρώπη και η Αθήνα και η κυβέρνηση έχουν υπογράψει μια συμφωνία επίτηδες φλού και γενική και κάπως έτσι, κοροϊδεύοντας ένας τον άλλο. Δεν δηλαδή, είναι. Όταν ακούω εγώ τον Βαρουφάκη και λέει, ναι μεν μας υποχρέωσαν ή αποδεχτήκαμε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε κάπου το ΦΠΑ, αλλά θα ψάξω να βρω ένα προϊόν, τα μπαχαρικά ή κάτι άλλο, έτσι για να το κάνω για να μην μας πούνε ότι δεν είμαστε εντάξει. Πώς να σου το πω, είναι σαν να. Δηλαδή, πώς να σου. Και πολύ περισσότερο όταν τα μαθαίνουν αυτοί. Το θέμα εκεί είναι. Πέρα και είναι κουφό αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι, νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Έπρεπε να συγκεράσεις δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα ήταν η εντολή του ελληνικού λαού, ότι δεν αντέχουμε άλλο να ζήσουμε έτσι, ότι δεν μπορούμε άλλο με μέτρα λιτότητας να συνεχίσουμε. Και το άλλο ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κανόνες που έχουν επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το κείμενο δείχνει την αμηχανία της πρώτης συνάντησης, νομίζω. Αυτή είναι καλή θεώρηση. Κύριε Κορονάκη, είναι πάρα πολύ καλή θεώρηση. Δεν απορρόπτω ότι είναι πρόεδρος της νεολαίας, αλλά εδώ έχουμε ένα άλλο θέμα. Συμφωνούμε εμείς οι τέσσερις, όπως είμαστε εδώ τώρα στην εκπομπή, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σε επίτηδες φλού και θα δώσετε και λίγο απαντήσεις φλού για να δείξουμε ότι υπάρχει και μια κριτική, ας πούμε. Θα μπορείς μετά εσύ να βγεις έξω σε μια άλλη συνέντευξή σου αύριο και να πεις ότι είχαμε συμφωνήσει με τα παιδιά, γιατί κάναμε μερικά. Να σας απαντήσω αυτό. Αυτό μας έκανε εντύπωση ότι ο κ. Βαρουφάκης είπε, αποκάλυψε, ότι και οι δύο πλευρές θέλανε ασάφειες για να μπορούν να κοροϊδέψουν. Όχι να πούνε στους άλλους, ας πούμε, στον κόσμο τους ότι. Όχι, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί εσείς δεν το διαβάσατε. Κείμενο, αυτό. Ναι, ναι. Αυτό το κείμενο. Μην το αντιπαρέρχεστε. Όχι, όχι. Σοβαρό. Στην ουσία θα απαντήσω. Αυτό το κείμενο είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι το τέλος. Συμφωνώ. Και επειδή είναι η αρχή, γι' αυτό έλεγα ότι είναι η αμηχανία της πρώτης συνάντησης. Επειδή είναι η αρχή, κανένας από τους δύο δεν άντεχε να βάλει πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ναι, ούτε τον εμείς αποκαλύπτεις αυτούς τους σχεδιασμούς όμως και από τις δύο πλευρές, ότι βάλαμε ασάφειες για να μπορούμε να λέμε ότι κερδίσαμε και οι δύο. Χοντρικά αυτό ήταν το νόημα. Δεν είναι αυτό, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο.
Μπήκαν ασάφειες για να μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη προσέγγιση. Και άλλο να, για να πείσουν τους βουλευτές τους οι άλλοι. Αυτό είναι μια πιο... Ναι. Δηλαδή τους ψιλοκάρφωσε ο Μπαρουφάκης τους απ' έξω. Αυτό είναι το θέμα. Ο κύριος Τσίπρας περισσότερο. Και εγώ ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ για να ρωτήσω το εξής. Υπήρξε πράγματι συνωμοσία των Πορτογάλων με τους Ισπανούς και με το Σαμαρά? Δεν υπάρχει για να μια μπει παγίδα. Ο Τσίπρας είπε ότι υπήρξε παγίδα και κάποιοι επένδυσαν στην ανατροπή της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, ο τότε πρωθυπουργός. Και είναι απλό. Αυτό είναι... Και αυτό ξεσήκωσε και θύελλα από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν, δεν έχουμε τίποτα με τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους. Δεν κατηγοριοποιούμε τις χώρες. Στο Eurogroup ήταν γνωστό οι τοποθετήσεις των Ισπανών και των Πορτογάλων και είναι κατανοητό. Γιατί δεν θέλουν να πετύχει μια κυβέρνηση που είναι κόντρα στη λιτότητα. Γιατί αν πετύχει, μετά θα αναγκαστούν, θα καταλάβει και ο Ισπανικός λαός και ο Πορτογαλικός ότι μπορεί το πράγμα να πάει κι αλλιώς και θα αμφισβητήσει τα κόμματα που βρίσκονται σήμερα στην κυβέρνηση. Δεν είπε κάτι καινούριο ο κύριος Τσίπρας στην Κεντρική Επιτροπή. Όσον αφορά την παγίδα που λέτε, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Υπήρχε μια πρόταση για εξάμηνη παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Και η προηγούμενη κυβέρνηση την έκανε δίμηνη. Σε συνδυασμό με το σχεδιασμό που έκανε για τις εκλογές, αυτό είχε ως αποτέλεσμα η νέα κυβέρνηση να έχει ασφιχτικά περιθώρια μπροστά της. Αυτό είναι μια παγίδα. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Εντάξει, γραμματέα μου, αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω όμως. Όταν σου βγαίνατε στη Βουλή και λέγατε, ούτε μία μέρα παραπάνω μην τολμήσετε. Το λέγατε. Στην δεν διαφωνούσατε. Βεβαίως. Στην παράταση. Βεβαίως. Γιατί? Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν είχε ούτε μία φορά, και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσετε, αυτός ο αγώνας που έδωσε η νέα κυβέρνηση για να διερευνήσει τα όρια της διαπραγμάτευσης. Πού μπορεί να πάει το πράγμα? Μάλιστα. Τον έχετε ξαναδεί να συμβαίνει? Γιατί όχι, ήταν μια πλήρης αποδοχή. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Όχι μόνο πλήρης αποδοχή. Θυμάστε το χαρδούβελι. Εμείς έχουμε πει εδώ πέρα ότι κάνατε τον κόσμο περήφανο για πρώτη φορά. Το έχουμε πει αυτό, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει το αποτέλεσμα αυτό. Είναι που θα μετρήσει. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Και νομίζω εδώ πρέπει να μπούμε ότι σήμερα έρχεται το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Λοιπόν, stop. Θα τα πούμε μετά, σύμβαση, μετά το διάλειμμα. Τη σύμβαση στη Βουλή. Μετά το διάλειμμα. Θα τα πούμε. Η πρώτη ερώτηση μετά και εκτός από το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση θα είναι αν θα φέρουν τη σύμβαση στη Βουλή και τι θέση πιστεύουν ότι θα πάρουν πολλοί βουλευτές. Γιατί ακόμα είναι φλού, δεν ξέρουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν θα έρθει. Θα τα πούμε. Δεν ξέρω τι έχουν αποφασίσει. Ας θεωρείται η απάντηση. Να έχει αγωνία ο κόσμος.